Εγώ το παίρνω το μάθημα. Αν δεν σα μάθω, θα βρει δύσκολη θέση όλη την εκπομπή. Η εκπομπή όμως θα μπορέσει να με βγάλει στην άκρη. Γιατί μπορεί να εγκασμοποιήσει μια εκπομπή ολόκληρη. Να ολοκληρώσω λίγο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Λίγες μέρες μένουν να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι ο άνθρωπος που θα είναι εγκασμάς και θα είναι χύμα και δεν θα μπορεί να τα πει σωστά, είτε θα παραγωνιστεί, είτε θα του γίνουν συστάσεις, είτε θα κάτσει λίγο στην άκρη, είτε θα του δώσουν συγκεκριμένο ρόλο π.χ. 5-10 λεπτά. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν μπορεί να καταστρέψει ένα σύστημα. Αν αντέχει ο άνθρωπος αυτός, είπα ακριβώς το αντίθετο. Εγώ επειδή το ξέρω, θεωρώ ότι αντέχει και έχει περάσει από συγκεκριμένους συνεργάτες, τους οποίους γνωρίζω, και έχει περάσει εξετάσεις. Αντέχει, το ξέρω. Για εκείνον, όχι για το υπόλοιπο πλαίσιο, για τον ίδιο σου. Για τον ίδιο σου. Όχι ότι αν δεν καταστρέψει. Μα για τον ίδιο σου. Αντέχει. Θα επιβιώσει σίγουρα. Το θέμα είναι, παιδιά, συγγνώμη για το άμα celebrity get me out of here, επειδή αυτό είναι ένα ξένο κόνσεπτ που έρχεται τώρα στο εξωτερικό. Μπαίνανε celebrities. Τώρα στην Ελλάδα, αν ο Βασάλος που δηλώνει επαγγελματία παίκτη reality θεωρεί ότι πρέπει να είναι στην παρουσίαση, ποιοι θα είναι οι celebrities? Θα πήγαινες? Όχι. Εσύ, οκ, όχι. Υπάρχουν πολλοί που θα πήγαιναν. Το θέμα είναι θέλω να πω ότι έχουμε μία έλλειψη. Έχουμε μία έλλειψη. Γιατί και τα All Star και όσες φορές. Ναι, celebrity λέμε αυτό. Ξέρουμε το όνομα του ή όποιο είναι αυτό που λέμε πραγματικά celebrity. Στο εξωτερικό. Έχουμε φτάσει με τόσα πολλά. Με τόσο όποιος δεχτεί. Ναι, με τόσες πολλές εκπομπές τέτοιου είδους, παράγουμε περισσότερες τέτοιες εκπομπές από ό,τι celebrities. Οπότε είναι απλά έναν γνωστό. Γεγονός. Γιατί και στο Survivor, όταν ψάχνουν τους διασήμους που λέμε, λες, αυτός ποιος είναι. Τα τρία τέταρτα της ομάδας δεν την ξέρεις. Είναι διάσημος. Είναι τοπική αγορά, ας πούμε. Αυτό. Οπότε εδώ τώρα αυτό το κόνσεπτ θα πρέπει να έχει ηχηρά ονόματα. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε θέμα. Για πήγαινε με λίγο. Αν αφήσει Νίκος Καρβέλας, αναβιώνουν λέει τα τραγούδια του χωρισμού τους. Ναι. Δημήτρη, το ξανά. Το θυμάστε, το έγραψε ο. Για βοήθησε με λίγο. Ξανά, να σε ρωτήσω. Άγιο Ρουβασάκη. Α, μπράβο, μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Το γράψε ο Καρβέλας αυτό. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εγώ το άκουγα και έλεγα Ρουβάς. Γι' αυτό το λέω, είναι το μόνο ξανά που ξέρω. Αλλά μάλλον κάποιο άλλο είναι το δικό του. Ανέβηκε ήδη στο TikTok, έχει γίνει viral. Είναι ένα βίντεο κλιπ που τραγούδισαν οι δύο το τραγούδι που είχε. Μα γιατί δεν είπαν εμεί δεν μπορούμε να χωρίσουμε που το έχουν ξαναπεί. Σκεφτόμουν. Ναι. Είναι διάφορα τραγούδια που έγραψε εκείνη την περίοδο ο Νίκος Καρβέλας. Το 1994 το έγραψε το ξανά. Και άλλα τα οποία τα έχουν βιντεοκλιπ. Παρήγγειλε. Βιντεοκλιπίηση με την Κριστίν Κρόκος σκηνοθέτη για να προμοτάρουν τις δύο μεγάλες συναυλίες που έρχονται από την Άννα Βύση για τα 50 χρόνια δισκογραφίας της. Θεσσαλονίκη και Αθήνα 10 και 12 Ιουλίου.